Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το ευρωπαϊκό τουρνουά του Q20K Karate που έγινε στις Βρυξέλλες του Βελγίου. Ο Θανάσης Λαγός ήταν μαζί μας εδώ. Ευχηθήκαμε καλή επιτυχία από την καρδιά μας. Εγώ του είπα το εξής, να μην τολμήσει και έρθει χωρίς κύπελο. Κοιτάξτε εδώ, ανοίξτε το πλάνο. Ας μην το δείξω, δεν είναι πιο μεγάλο από μένα. Για ρίξτε. Λοιπόν, ορίστε. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Γιάννη Στεφάνου και Θανάσης Λαγός κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Μαρέν. Το φέρες τελικά. Τελικά, οι ευχές σας πιάσανε. Ξέρω ποιαζαν οι ευχές μας, το θέμα είναι ότι το έφερε, του είπαμε, δεν θα έρθει, θα το φέρει, το έφερε ο άνθρωπος. Ήτανε σωστό στο λόγο του, μας τον έδωσε και το έφερε, τελείωσε. Τηρήσαμε το λόγο μας. Απόλυτα. Και... έδωσε το καλύτερο του αυτό, έτσι. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, έπαιξε ένα ζήλο, τόσο για την πόλη όσο και για την χώρα μας. Για αυτό το πρωτάθλημα ήταν η πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή και μας έβαλε ως προσπρόσωπους. Ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ήταν έμπειρος αθλητής των 88 καράτε. Δεν είναι εύκολο να πας πρώτη φορά κάπου και να γυρίσεις με αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολη ιστορία. Από την εμπειρία που έχω, κύριε Μαρέν, είναι ότι διακρίνω την θέληση που έχει ο αθλητής. Πρώτο ρόλο. Θανάσης διψούσε πολύ για αυτό το μετάλλιο, για αυτή την επιτυχία και αυτό και σας είπα ότι. Πιστεύω σε αυτόν και ότι πιστεύω και σε μια διάκριση. Βέβαια δεν ήξερα αυτή θα ήταν η πρώτη. Ελπίζω και ένα χάρη και ένα μετάλλιο. Εμείς ελπίζω το χάρη και να εμείς είπαμε θα είναι το πρώτο και είναι το πρώτο. Και είναι και ωραίο. Είναι και ωραίο κύπελλο. Είναι πανέμορφο κύπελλο. Δεν το δείξω πιο κοντά. Το έχω πολύ μακριά. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να το μπορεί όλα τώρα είναι ολόκληρη ιστορία, έτσι. Είναι πανέμορφο γράφει απάνω την οργάνωση που είμαστε στο Βέλγιο, την χρονιά, την κατηγορία από κάτω. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Είναι αντίστοιχη ομορφιά και αξία με την κατηγορία που έχει και με τη θέση που κατέχει. Δεν ήθελα να πάω τώρα στο Θανάση. Πώς ήταν ο αγώνας, για πες. Πας εκεί πρώτη μέρα για να δώσει ένα χρόνο το στίγμα τώρα και βλέπεις τους αντιπάλους. Ναι, έχω αντιληφθεί ότι έχω δύσκολη δουλειά μπροστά, ειδικά με τον Σουηδό. Ο οποίο ήταν ένα παλικάρι 1,95-110 κιλά. Θεωρούταν το. Ο Σουηδός θεωρούταν. Θεωρούταν το φαβορί. Τον πετυχαίνω στο δεύτερο αγώνα. Ξέρω ότι έχω δύσκολη δουλειά μπροστά. Έχω μπει μέσα. Αυτό είναι ο Σουηδός. Έχω μπει μέσα πεινασμένο και αγριεμένο γιατί λίγο μα αντιμετώπισαν εκεί. Ως επέτες να το πω. Δεν μας θεωρεί μωρέ και οι Έλληνες ήρθανε, τι θα κάνουμε. Μπήκα διψασμένος θα έλεγα. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε ότι σε όλο τον αγώνα να έχω μια σαφή υπεροχή. Όταν κέρδισα τον Σουηδό, αλλάξανε πολύ τα πράγματα. Γύρισε τούμπα η κατάσταση. Ναι, τώρα διακρίνουν από τις πρώτες κινήσεις ότι έχει καταλαβαίνουν, σου λένε καταλαβαίνουν. Με τι παίκτη θα κάνουν, έτσι. Και για πες τα λάση μετά. Άρχισαν να μας πλησιάζανε, μας μιλούσανε, μας ρωτούσανε, τους έκανε πολύ εντύπωση γιατί όπως σας είπα ήταν η πρώτη φορά, δεν με γνώριζε κανείς, ήμουνα σε μια γωνία μόνος μου, ζεσθενόμουν και έκανα αυτά που έπρεπε να γίνουν πριν πω στον αγώνα. Όταν έπαιξα τον πρώτο αγώνα με ένα από τα φαβορί και είδαν το αποτέλεσμα αυτό τους φάνηκε πολύ περίεργο. Και... είναι μεγάλη υπόθεση και εδώ διακρίνεις δύο διαφορετικά πράγματα, κύριε Μαρέδη, ότι διακρίνεις την νοοτροπία, τη σωστή νοοτροπία του αθλήματος. Ναι. Δεν σε υποτιμούν ποτέ. Το θέμα είναι ότι ο Θανάσης κατέβει πρώτη φορά και δεν το γνωρίζανε κιόλας. Ναι. Δεύτερον, μετά, ας πούμε, σταδιακά μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε ανωδική πορεία στην Ευρώπη, σαν πανελληνική οργάνωση και ομισυνά η καράτε. Και σου λέει, εντάξει, ο Έλληνας θα δώσει τη μάχη του, ας πούμε, αλλά το επίπεδο του, ας πούμε, δεν θα είναι αυτό. Από τη στιγμή όμως που σε δουν ότι πας καλά. Εσείς ήσασταν εκεί, ας έξω, okay. Εγώ δεν ήμουν καθόλου εκεί. Α, δεν ήσασταν. Ο Θανάσης κατέβηκε μόνος του μαζί με τον Αποστόλη του Αγλατζή ως coach. Είχα μια... δεν πήγατε, ναι. Είχα τον αδερφό μου, ξέρεις, σωστά. Έφυγε την Δευτέρα. Από όταν δεν είχες υποστήριξη από, έτσι, από τον προπονητή. Η υποστήριξη από τον προπονητή υπήρχε πάντα και εννοητά και... ναι, αλλά το άλλο πράγμα να πας σε ένα ξένο τόπο και να είναι... φαντάζομαι θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι διπλή επιτυχία του, γιατί είναι. Και εγώ με την εμπειρία μου θα του έλεγα κάποια πράγματα. Βέβαια, ήξερα πριν από το επίπεδο, του είπα πέντε πράγματα του Θανάση που του πάει και τι να προσέξει και πώς να αυτό. Ξάλλου έχει και ο ίδιος μεγάλη εμπειρία στον Ντάου Καράτε. Γρήγορα προσαρμόστηκε. Αλλά όσον αφορά την νοοτροπία των ξένων είναι ότι χαίρονται με την επιτυχία σου.
Ναι, το είδες αυτό, Θανάση, ενώ στην αρχή ήταν επιφυλακτική, χάρηκα μετά. Υπήρχε σεβασμός βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, από το μέρος των αθλητών δεν υποτιμηθήκαμε. Υποτιμηθήκαμε από το λίγο, θα έλεγα, το αγωνιστικό κομμάτι, από τον περίγυρο, από τους προπονητές. Βέβαια, είχαμε μαζί μας τον κύριο Βίσκο, ο οποίος ήταν Έλληνας κατά βάση, ο οποίος μας πήγε εκεί που έπρεπε να μας πάει. Αλλά μετά τον αγώνα ήταν διαφορετικά τα βλέμματα τελείως. Συντήθηκε πολύ το όνομα. Όπως και τα τελευταία δύο χρόνια, σε αγώνες στα επίσημα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, έχουμε πλησιάσει και έχουμε φτάσει στους ημιτελικούς. Και ο Στέφανος Τζέκας έχει φτάσει στους ημιτελικούς και ο Μάριος Στεφάνου. Ο Θανάσης είναι και επιβράβευσε αυτή τη δουλειά που κάνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το θέμα είναι ότι στο εξωτερικό ο φίλτρος γενικότερα υποστηρίζεται περισσότερο. Εμείς σε αυτή την οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και να πούμε ότι και τα έξοδα ήταν καλυφθήκαν από τους ίδιους αθλητές που πήγαμε. Ναι. Για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Όπως σας είχα πει, ότι ήθελα να συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα και μόνο να βρίσκεται την ελληνική σημαία να πούμε ότι δεν είμαστε παρόντες πλέον σε αυτά τα πρωταθλήματα. Πέρα αυτό, όχι μόνο εκπροσωπήσαμε την σημαία στην Ελλάδα, βγήκαμε και πρωτάθλημα. Πήραμε όλα και φύγαμε τώρα, αστειεύεστε. Είναι διπλή επιτυχία γιατί είναι στο τέλος νίκησαμε. Στο τέλος παίξαμε με τον Γάλλο, έναν αθλητή ο οποίος ήταν 120 κιλά. Στο ίδιο ύψος περίπου με τον Ζωμό, ναι, έμπειρος, που το επιβληθήκαμε κατά κράτος. Έχει πάρει και αέρα Θανάση μετά, ξεκλήγει όταν έβγαινε. Βέβαια, μα τώρα να καθαρίζεις τον αέρα μένα, στο πρώτο αγώνα αρχηγός. Πέρασε ένα Βέλγο αθλητή, στο δεύτερο με το Σουηδό και στο τελικό με το Γάλλο στην κατηγορία του. Και έμεινα και ήταν η πόλη μου, σου λέει ότι έγινε εδώ. Σας το πήραμε και φύγαμε. Ήταν μια έκπληξη, μπορώ να πω. Φέβαια. Ο Τσάντερ που πήγε, ας πούμε, εκεί σαν στην κατηγορία τη Βαγία Καθημερινή Ελλάδα. Πιστεύεις πάρα πολύ και το θέλεις. Και αυτό που είπε το πείσμα που πήγε με πείσμα μπήκε μέσα και του άρρωσε. Η ψυχολογία κάνει πολλά καλά. Αν τη συνδυάσει παράλληλα. Ήταν μόνο του σχετικά και. Είχε όμω τη δίψα. Ήταν συνειδητοποιημένο. Ήξερε τι πήγε να κάνει. Πήγε να παλέψει για να πάρει ένα μετάλλιο για την πόλη και για την χώρα και το κατάφερε και το αξίζουν να θερμά συγχαρητήρια του Θανάση. Και με αυτό επιβραβεύει τις προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε, να κρατήσουμε τους παλιούς μας αθλητές, γιατί όταν κύριε Μαρία είναι ένας αθλητή, τον ετοιμάζω, ας πούμε, χρόνια και έχει μια άλλη εμπειρία, όπως παίρνω χάρη τώρα στο κύριο Συλλαγός, και φεύγει ξαφνικά στα 18-19, γιατί πρέπει να ακολουθήσει σπουδές του ή κάτι άλλο, πάνω όλα αυτά τα χρόνια χαμένα. Ναι, σωστά. Πόσο είσαι τώρα? Είμαστε στα 28. 28 χρονών. Ηλικιακά. Και έχω ξεκινήσει το καράτε από τα 6, θα έλεγα. Εντάξει, η απόλυτη δικαίωση μετά. Αλλά σε αυτό που λέει ο κ. Στεφάνου έχει απόλυτο δίκαιο, διότι τα περισσότερα παιδιά το αφήνουν μετά. Το αφήνουν στα 18. Το συνέχισες. Το συνέχισα, πολέμησα. Έχουμε και πιο μπροστά από τα ελληνικά Ευρώπη. Γιατί τότε είναι που μπορεί να φέρει τι επιτυχίε του. Δεν φτάνουμε στο παραμένο. Ναι, σωστό. Και λόγω των καταστάσεων των συνθηκών. Λοιπόν, τι έχουμε εκτό από τη μεγάλη χαρά, έχουμε μια προσφορά, θα κάνουμε τι, για πείτε. Ναι, ω εκπρόσωπο του συστήματο στην Ελλάδα, θα θέλουμε να κάνουμε μια προσφορά μέσω του συλλόγου μα. Ένα δεκαήμερο προσφοράς, 10 ημέρες προπόνησης, όσους μας ακούνε, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, των Γυμνασίων, των Λυκείων και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό για να γνωρίσουν από κοντά το πιο φυσικά η καρά του κ. Μαρέδη και τι προσφέρει, πόσα μπορεί να προσφέρει και στην ψυχολογία και όσον αφορά το κομμάτι της αυτοάμυνας, διότι είναι πιο ολοκληρωμένη πολεμική τέχνη. Αλλά να γνωρίσουν και από κοντά και τους πρωταθλητές μας. Αυτό είναι σημαντικό. Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Θα είναι και εδώ και εδώ και εδώ, θα το φέρει εδώ. Θα είναι και Θανάση κοντά μας. Γιατί είναι και πολύ ωραία. Μάλιστα, λοιπόν, συγχαρητήρια. Τι είναι στο επόμενο στόχο, ποιος είναι τώρα, τι έχουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε να καθαρίσουμε κόσμο τώρα, έτσι. Έχουμε να είναι φορά. Θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε και πιστεύω ναι. Είναι η αρχή αυτό. Κι άλλες διακρίσεις έχουμε μπροστά μας το Open του Παρισιού που θα γίνει στις 23 Μαρτίου. Έχουμε το επίσημο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίες σκυλών που θα γίνει στο Κιέβο. Που ευελπιστώ να είστε προσκεκλημένοι μας, θα είναι μεγάλη χαρά για μας αν μπορέσετε να συνδέψετε την ελληνική αποστολή. Και έχουμε και το παγκόσμιο φέτος. Αλλά δεν θα σήκω σου μεγάλα χρυσάδελφα, αυτό εκεί θέλω να πω. Ευελπιστούμε. Ευελπιστούμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και παρέχεται να σε ξαναδούμε με τέτοια αντίστοιχα. Σας ευχαριστώ και το ευχαριστώ να φανάσει ως προπονητής του, γιατί πραγματικά έδωσε μια μάχη μόνος του. Έτσι. Και την πέτυχε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να σου μεθαίνω, κύριε Σικύρη, έλλειψη.